Πάμε στο μακρινό Ντουμπάι να συνομιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Δαφέρμου, κάτοικος εκεί, Ελληνίδα της περιοχής. Κυρία Δαφέρμου, καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη μακρινή Μέση Ανατολή. Βέβαια, όμορφα από πίσω το φόντο, βέβαια. Είναι και ο Πάπης ο Σαββίδης μαζί μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε? Καλά, εσείς? Σε ποιο σημείο στο Ντουμπάι βρίσκεστε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Business Bay, που είναι μία από τις πιο όμορφες περιοχές του Ντουμπάι, καθώς βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κανάλι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ. Βέβαια, βέβαια, το φωτισμένο κανάλι. Ακριβώς, από το κανάλι περνάνε οι βαρκούλες, έχει πανσέλινο σήμερα, τα κτίρια είναι φωτισμένα. Ρομαντικό το σκηνικό. Πολύ, πολύ ρομαντικό. Είστε στο Ντουμπάι πόσο διάστημα? Είμαι εδώ και 2,5 περίπου χρόνια. Ναι. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Λοιπόν, βρίσκονται Έλληνες, Ελληνίδες, δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σωστά? Πολύ σωστά. Αναφορικά με τα κρούσματα, πώς πηγαίνει εκεί η κατάσταση? Λοιπόν, θα μπορούσα να πω ότι εδώ πέρα, παρόλο που είχαμε πολύ αυξημένο αριθμό κρούσματων, η κυβέρνηση έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια της, καθώς το lockdown μας ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο και αυστηρό ταυτόχρονα. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν μειωθεί και τα κρούσματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν είναι στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και πληρούν όλα τα μέτρα και την απαραίτητη ασφάλεια, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τον ιό. Περιορισμούς εκεί στις μετακινήσεις έχουν επιβληθεί? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερους περιορισμούς, πέρα από τις αποστάσεις που είναι απαραίτητο να κρατάμε. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που να χρειάζεται να τηρούμε αυτή τη στιγμή. Τα μαγαζιά ή οι επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά? Τα μαγαζιά ως επιτοπλίστων, ναι, λειτουργούν κανονικά, όμως οι χώροι εστίασης όπως τα κλαμπ και τα πιο μικρού μεγέθους μπαρ έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή, καθώς δεν επιτρέπεται ο συνωστισμός. Οπότε ναι, αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί αρκετά φέτος. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους? Είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. Η κυβέρνηση μας έχει δώσει αυστηρούς κανονισμούς να χρησιμοποιούμε μάσκα ακόμη και μέσα στο σπίτι μας, αν είναι δυνατόν. Φυσικά αυτό είναι αδύνατον, όπως ξέρουμε όλοι, δεν γίνεται να φοράμε τη μάσκα 24 ώρες το 24ωρο. Κάτι έχουμε καταλάβει. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, στους εξωτερικούς χώρους, στο αυτοκίνητο, στο μετρό και σε οποιοδήποτε καφέ, εστιατόριο, μέχρι να μπούμε και να καθίσουμε, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Μάλιστα. Κάποιο κρούσμα στις τάξεις της ελληνικής κοινότητας εκεί στο Ντουμπάι, κάποιος Έλληνας δηλαδή που έχει νοσήσει και το έχει ξεπεράσει? Φυσικά και είχαμε κρούσματα και στην ελληνική μας κοινότητα. Ναι. Παρόλο που αγχωθήκαμε για τα άτομα τα οποία διαγνώστηκαν θετικά, ήταν, δόξα τω Θεώ, ασυμπτωματικά. Οπότε δεν πέρασαν δύσκολους καιρούς και τον κορονοϊό όπως τον έχουμε ακούσει και όπως έχουμε τρομοκρατηθεί όλοι. Δεν το ζήσαμε αυτό. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται, οι μετακινήσεις μέσω αεροδρομίων? Ναι, οι μετακινήσεις επιτρέπονται και είναι ελάχιστες οι χώρες οι οποίες είναι ακόμα αποκλεισμένες και δεν επιτρέπουν πτήσεις. Μάλιστα, Μπάμπη. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση που ήθελα πάντα να το ρωτήσω. Πώς είναι για μια γυναίκα να ζει, μια Ελληνίδα να ζει στο Ντουμπάι? Υπάρχουν κάποιες διαφορές, είναι πιο δύσκολο? Πάντα ήθελα να το ρωτήσω. Καλά, αλλάζει ατζέντα τώρα. Αλλάζει ατζέντα, δεν φύγουμε τον κορονοϊό. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Να λίγο το κλίμα. Λοιπόν, η ζωή για τη γυναίκα εδώ πέρα στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα θα μιλήσω για το Ντουμπάι, μιας και το ξέρω από πρώτη εμπειρία, είναι πολύ πιο φιλελεύθερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα, θα μπορούσα να πω. Άρα κακώς υπάρχει η αντίθετη εντύπωση σε μεγάλη μερίδα του κόσμου. Ναι. Υπάρχει αυτή η εντύπωση λόγω της Σαουδικής Αραβίας, όπου εκεί τα μέτρα είναι πιο αυστηρά και η γυναίκα πρέπει να φοράει την απαραίτητη καλλιπτική ενδυμασία. Ναι. Εδώ πέρα όλες οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα και μάλιστα οι ντόπιες έχουν και πολύ περισσότερα δικαιώματα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Απέναντι στη γυναίκα, εννοώ. Αν κάποιος Έλληνας, κάποια Ελληνίδα εγκατασταθεί στο Ντουμπάι, πόσο εύκολα παίρνει την απόφαση να γυρίσει πίσω?
Αχ, αυτή είναι μια πολύ πονεμένη ερώτηση. Λοιπόν, αν το δούμε από επαγγελματικής πλευράς, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα κάποιος θα γύριζε πίσω, καθώς εδώ η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολύ πιο επιτυχημένη και πολύ πιο προσιτή. Όμως, σαν την Ελλάδα μας, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος πάνω στον πλανήτη. Οπότε την νοσταλγούμε και όλοι ανεξαιρέτως θα θέλαμε να γυρίσουμε πίσω. Τι καιρό, οι καιρικές συνθήκες, τι καιρό κάνει η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή? Αυτή την περίοδο η θερμοκρασία είναι καταπληκτική. Για εμάς τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι εδώ πέρα. Είναι η περίοδος που πάμε στη θάλασσα, η περίοδος που βγαίνουμε έξω και κυκλοφορούμε. Διότι τους μήνες Απρίλιο με Σεπτέμβριο υπάρχει ο καύσωνας. Όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνάνε τους 45 με 50 βαθμούς. Οπότε είμαστε κλεισμένοι στο condition μέσα, προφυλαγμένοι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθούμε. Καλό καλοκαίρι λοιπόν από την κυρία. Κυρία Δαφέρμου, να σας ευχαριστήσω πολύ.